Ένα δέμα με 1020 γραμμάρια κάναβης που βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο στη θέση του συνοδηγού αυτοκινήτου ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθούν και άλλες ναρκωτικές ουσίες για δύο αδέρφια που κατάγονται από τις φαντές Ροδόπης. Θύμα απάτης του γαμπρού της χειρίζεται ότι έπεσε ένας κρατούμενος στο κατάστημα κράτησης Κομωτινής που κατάγεται από το κεφαλάρι της Δράμας. Ξεκίνησε να λειτουργεί στην Καβάλη η μονάδα εντατικής θεραπείας. Αδιάφοροι δηλώνουν οι πολίτες της Κομωτινής για το debate το οποίο πραγματοποιείται απόψε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα βραδινά νέα από το Art Channel. Ένα δέμα με 1020 γραμμάρια κάναβης που βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο στη θέση του συνοδηγού ενός αυτοκινήτου ήταν και η αρχή που οδήγησε την αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης στα βήματα δύο αδερφών που κατήχαν συνολικά περισσότερα από 4 κιλά χασίς. Τα δύο αδέρφια από τους υφαντές της Ροδόπης, από τον οικισμό των υφαντών, είχαν κρύψει στο σπίτι τους, στους υφαντές δηλαδή, την υπόλοιπη ποσότητα που ήταν αρκετά μεγάλη. Ένα δέμα με 1020 γραμμάρια κάναβη που βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο στη θέση του συνοδηγού του αυτοκινήτου δύο αδερφών ομογενών ποντίων από τους υφαντές Κομωτινής ήταν η αρχή που οδήγησε στην ανακάλυψη και άλλων ποσοτήτων που είχαν στην κατοχή τους τα δύο αδέρφια. Το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής έπειτα από κατάλληλη αξιολόγηση πληροφοριών ότι κατέχουν ναρκωτικές ουσίες και τις διαθέτουν εναντί χρημάτων σε αγοραστές διενήργησε έρευνα αρχικά στο αυτοκίνητο των δύο ανδρών, 29 και 30 χρόνων αντίστοιχα, όπου εντόπισαν την πρώτη συσκευασία και έπειτα στην οικία τους με τη βοήθεια του εκπαιδευμένου σκύλου, όπου βρέθηκαν άλλες 5 συσκευασίες με ημικατεργασμένη κάναβη σε τρίματα κορυφάδων και μια ζυγαριά ακριβίας. Οι ναρκωτικές ουσίες, το αυτοκίνητο καθώς και τα δύο κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν και οι δράστες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον Εισαγγελέα Επιμελιωδικών Ροδόπης. Έπειτα από πληροφορία που περιήρθε στην υπηρεσία μας, συγκεκριμένα στο Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής, ότι δύο αδέλφια ηλικίες 29 και 30 ετών κατέχουν και εμπορεύονται ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή, έγινε στενή παρακολούθηση και χθες μεσημβρινές ώρες ελέγχθηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και στο κάθισμα, κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού βρέθηκε μία συσκευασία επιμελώς κρυμμένη περιέχουσα 1020 γραμμάρια ειδική κάναβη σε φούντα. Στη συνέχεια, σε ενωμότυπη έρευνα που έγινε στην κατοικία με την βοήθεια και αστυνομικού σκύλου από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, βρέθηκαν άλλες 5 συσκευασίες περιέχουσες κάπου 3 κιλά και 240 γραμμάρια, δηλαδή συνολικά βρέθηκε μία ποσότητα της τάξης των 4 κιλών και 260 γραμμαρίων ημικατέργαστη ειδική κάναβη σε φούντα. Οι ποσότητες αυτές κατασχέθηκαν, σχηματίζεται δικογραφία και σήμερα οι δράστες οι οποίοι συνελήφθησαν θα οδηγηθούν στον κύριο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Από γειτονικές χώρες εισάγονται οι ναρκωτικές ουσίες σύμφωνα με εκτιμήσεις του αστυνομικού διευθυντή Ροδόπης Σιδερίδη Λαπτσόγλου, ο οποίος υποστηρίζει πως έχουν και συνεργάτες από τις αντίστοιχες χώρες. Στις περιπτώσεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα, πολλές από αυτές τις ναρκωτικές ουσίες εισάγονται από τις γειτονικές χώρες. Και επίσης οι κάτοχοι ναρκωτικών ουσιών της περιοχής μας προμηθεύονται ναρκωτικές ουσίες από το εσωτερικό της χώρας, από Θεσσαλονίκη ή και από Αθήνα ακόμη. Και από την ελληνική αστυνομία πάμε τώρα στο κατάστημα κράτησης της Κομωτινής, εκεί όπου στην κυριολεξία σε απόγνωση βρίσκεται ένας κρατούμενος που περιμένει να οριστεί δικάσιμος για τη δική του υπόθεση. Σύμφωνα πάντως με τα δικά του λεγόμενα, ο ίδιος έπεσε θύμα απάτης, αλλά το γεγονός που τον καταβάλει περισσότερο είναι το ότι δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους δικούς του. Αστυνομία πήγα εγώ μόνος μου. Μάλιστα. Και από εκεί και ύστερα ούτε με είπαν για ποιο λόγο συλλάβουν, ούτε τίποτα. Κατευθείαν με έφεραν στη φυλακή. Με πήγαν στην Τράμα στον εισαγγελέα, δεν με έφεραν να μιλήσω, με έφεραν στη φυλακή μέσα. Είσαι 3 μήνες στη φυλακή πλέον, έτσι κύριε Ορφανίδη. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος που είσαι στη φυλακή? Ο λόγος είναι που ο γαμπρός μου ήρθε με παρακαλούσε να κάνω μια εταιρεία στο δικό μου το όνομα. Λέει γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω, γιατί έχω λέει μαγαζί. Μάλιστα. Είχε ταβέρνα αυτός στο Ξώτο.
το Ξάτο, πώς το λένε, στη Ξάτο. Δοξάτο, στη Δράμα. Δεν μπορείς να, λέει, δεν μπορώ να κάνω, σε παρακαλώ, λέει, βοήθαμε. Λέει και μετά, λέει, να σας βοηθήσω, να σε βοηθήσω κι εγώ, λέει. Κάθε μήνα, λέει, θα παίρνεις, ας πούμε, 150 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Με παρακαλούσε κάπως στις ημέρες μαζί με τον Μαρκόπουλο τον Δημήτρη. Εγώ δέχτηκα αυτό, λέω, κρίμα είναι. Γαμπρός μου είναι, ας πάει να δουλέψει. Έκανε την εταιρεία στο δικό του όνομα, όμως... Τι εταιρεία ήταν αυτή, κύριε Ορφανίδη? Ορίστε. Τι εταιρεία ήταν? Εταιρεία ΠΑΕΓΑ. Δηλαδή, αγόραζε καλαμπόκια και τέτοια πράγματα. Ωραία, μάλιστα. Αυτός, μετά στο τέλος, τα έκλεψε όλα. Πήρε πολλά λεφτά από καλαμπόκια, από όλα. Και φαίνουσαν, γιατί φαίνεται στο δικό του όνομα. Μάλιστα. Δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα τέτοια, ούτε να άκουγα τιμολόγια, ούτε να άκουγα τίποτα. Μεταλλεύτηκε εμένα που δεν, δηλαδή γνώριζε που είμαι αγράμματος, μεταλλεύτηκε το δικό του όνομα και με έβαλε μέσα. Αυτός τα πήρε όλα, τα άκλεψε, αγόρασε αμάξια, αγόρασε τυπάκια με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του είναι η κόρη σας? Ορίστε. Η γυναίκα του είναι η κόρη σας? Η γυναίκα του είναι εξαδέλφη μου. Εξαδέλφη σας, μάλιστα. Ναι. Και εσείς βρεθήκατε δηλαδή στη φυλακή για κάποια απάτη που έκανε ο γαμπρός σας? Ναι. Αυτό δεν μπορέσετε να το αποδείξετε, δεν έχει γίνει κάποια δίκη? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Μπορώ να το αποδείξω με τα πάντα. Ωραία, έχω αλλά προς το παρόν... Έχω και τις μάρτυρες από τις ΔΟΕ. Μάλιστα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει όμως κάποια δίκη. Είναι, όμως είμαι και μέσα άδικα. Και πάω να τρελαθώ εδώ μέσα. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος από τον εισαγγελέα της Δράμας? Τίποτα, τίποτα. Τώρα πάλι έστειλα ένα γράμμα, δηλαδή το έγραψαμε τώρα με τους υπάλληλους εδώ, με βοήθησε ο διευθυντής της φυλακής. Έγραψαμε ένα γράμμα για να στείλω στον εισαγγελέα για περιοριστικές ώρες να με αφήσει και να τα αποδείξω όλα. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνεται, πάλι εδώ. Κάθομαι. Μέχρι να οριστεί δηλαδή δικάσιμο, είστε αναγκασμένος να είστε στη φυλακή για ένα δίκημα που δεν έχετε κάνει εσείς? Δεν, εγώ όχι, καμία σχέση, δεν έκανα τίποτα. Και έχω στους δρόμους τώρα τη γυναίκα και το παιδί μου. Αυτό που ζητάτε δηλαδή αυτή τη στιγμή εσείς είναι να οριστεί δικάσιμο? Εγώ ζητάω τουλάχιστον να με αφήσουν με περιοχές ώρες ή να με πάγνε στον εισαγγελέα για να μιλήσω με τον εισαγγελέα. Να φωνάξω και από τις ΔΟΕ να έρθουν τα παιδιά που το γνωρίζουν καλά το πράγμα. Μάλιστα. Να τα μιλήσω και μετά να δούνε τι θα κάνω. Άμα φταίω εγώ, μάλιστα. Όμως εγώ δεν φταίω. Δεν πήρα τίποτα, δεν γνωρίζω τίποτα. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, εσείς ζητάτε να μιλήσετε με τον εισαγγελέα ή να φερθείτε ελεύθερος μέχρι να οριστεί δικάσιμος, όπου εκεί αισιοδοξείτε να αποδειχθεί η αθωότητά σας? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έγραψα αυτό το διάστημα. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Υπουργό το ίδιο. Μάλιστα. Δεν ξέρω ούτε. Τίποτα δεν πήρα απάντηση. Τίποτα. Έγραψαμε και ένα χαρτί στον εισαγγελέα πιο μπροστά. Έχει 20 μέρες και παραπάνω. Καμία απάντηση. Καμία απάντηση. Αυτό το διάστημα, κύριε Ορφανίδη, που είστε στη φυλακή, η οικογένειά σας σε τι κατάσταση βρίσκεται? Στα χάλια. Καταστρέφτηκε, αφού ζώα είχα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Εγώ ασχολούμουν με τα ζώα και δούλευα στη σιδεράς. Στο χωριό. Πάγνε και τα ζώα, πάγνε και όλα. Και η οικογένειά σας πώς ζει τώρα? Δεν έχει στο επισκεφτήριο. Στο επισκεφτήριο δεν έχει λεφτά να έρθει. Από την Δράμα μέχρι εδώ. Μάλιστα. Τι πρέπει να κάνω εγώ? Ευχόμαστε... Ψάχνω τη δικαιοσύνη μου και δεν μπορώ να το βρω. Πού θα το βρω εγώ? Ευχόμαστε, κύριε Ορφανίδη, κάποιοι αρμόδιοι που θα δουν το ρεπορτάζ να βοηθήσουν και εσάς και την οικογένειά σας, πάνω απ' όλα να αποδειχθεί να αποδειχθούν τα πραγματικά περιστατικά και να φυθείτε σύντομα ελεύθερος. Πότε, για? Πότε? Τότες που θα το πτωνίσω? Δεν πρέπει να σκέφτεστε τόσο πεσιόδοξα, κύριε. Γιατί δεν κρατιούμαι άλλο με τα νεύρα μου, δεν μπορώ άλλο. Γιατί που είμαι άδικα μέσα και ο άλλος ένας απατεώνας που είναι έξω. Όχι ένας, δύο που είναι έξω, γυρνάνε και μια χαρά περνάνε και εγώ μέσα τρελαίνομαι. Και σκέφτομαι το παιδί, σκέφτομαι την οικογένεια μου. Που είναι κάθε μέρα με τους περιτούς και με τα τέτοια. Τι τρώγνε εκεί? Τίποτα δεν μπορούν να φάνε, ούτε σας λέγω δεν έχω, τώρα θέλω να αλλάξω
Δεν έχω τίποτα να αλλάξω τα ρούχα μου, γιατί δεν μπορεί η γυναίκα να έρθει εδώ στο επισκεφτήριο. Δεν έχει λεφτά. Τι πρέπει εγώ να κάνω? Και να αλλάξουμε κλίμα στη συνέχεια, να πάμε στο πολύ συζητημένο debate, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, ένα θέμα που στην κυριολεξία καίει σήμερα τουλάχιστον και θα συζητιέται για αρκετές μέρες. Ωστόσο, αδιάφοροι φαίνεται να είναι οι περισσότεροι κομμωτινέοι για το debate και οι πολίτες δηλώνουν αγανακτισμένοι από την πολιτική και επισημαίνουν πως το αποτέλεσμα δεν θα κριθεί από αυτή την τηλεοπτική αναμέτρηση και μόνο. Στις 9 το βράδυ πραγματοποιηθεί η τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των αρχηγών του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΚΕ, του Συνασπισμού και του Δίκη, όπως ανακοινώθηκε με τη σύσκεψη των εκπροσώπων των κομμάτων στη Βουλή. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν την κοινωνική πολιτική, την εξωτερική πολιτική, την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση, την παιδεία και την υγεία. Όπως θα παρακολουθήσατε, οι περισσότεροι πολίτες κομμωτινείς δηλώνουν αδιάφοροι αλλά και αγανακτισμένοι από την πολιτική, επισημένοντας πως το αποτέλεσμα δεν θα κριθεί μέσα από την αναμέτρηση αυτή, αφού έχει κριθεί ήδη. Θα είναι πρωθυπουργός και συνέχεια θα είναι και πολλά χρόνια. Αυτό πιστεύω εγώ, διότι οι άλλοι τι θα πούνε? Δεν έχουν να πούν τίποτα. Και τώρα που θα γίνει απόψη αυτή, θα ακούσει να δεις τι θα πει. Ο Γιώργος έχει να πει. Και μετά από εκεί, ας πούμε, το εγκατέλειψαν και είναι στο σπίτι να μην το παίρνουν στο σχολείο. Αυτός είναι ο πολιτισμός της Ελλάδας. Αυτό έχω να πω μόνο, να το πείτε και στον κύριο Παπαδρέο και σε όποιον θέλετε. Θα δω ποδόσφαιρο. Παίζω Παναθηναϊκός. Και δεν με ενδιαφέρουν άλλωστε. Εγώ προσωπικά θα δω τον αγώνα Παναθηναϊκού. Με ενδιαφέρει βέβαια και η πολιτική. Αλλά εντάξει, δεν θέλω να το δω, γιατί ξέρω όλο λένε τα ίδια και τα ίδια και τους έχουμε βαρεθεί. Το Παναθηναϊκό. Εσείς. Τι να παρακολουθήσεις, τα Παπαγγελίκια. Τι να παρακολουθήσω, ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τίποτα άκρη από δάφτος. Δεν σας ενδιαφέρει η πολιτική, Μας ενδιαφέρει, γιατί είμαι αγρότης και με ποδοπατήσαν αυτά τα χρόνια. Αν θέλετε να μάθετε τι θα ψηφίσω, ένα μικρό κόμμα. Από αυτά τα δύο κόμματα μεγάλα ψηφάω. Υπήρξαν όμως και ορισμένοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την τηλεοπτική αυτή αναμέτρηση. Βεβαίως. Πιστεύετε πως θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών? Ενδεχομένως. Γιατί όχι. Κατά ένα μικρό ποσοστό. Πιστεύετε πως θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλογών? Ανάλογα. Μπορεί και να κριθεί, μπορεί και όχι. Περισσότερο είναι αποφασισμένοι. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι να ανοίξει η κάλπη και η δημοσίευση των ονομάτων των δικαστικών αντιπροσώπων προκάλεσε δυσαρέσκειες στους κόλπους του Δικαστικού Συλλόγου της Ροδόπης.